Το υποβρύχιο του Αμερικανικού ναυτικού φέρει το όνομα USS Croton και είναι πανδρωμένο με 140 άνδρες. Επισκέπτεται την Κύπρο για πρώτη φορά καθαρά φιλοφρονητικά. Κατά την εδώ παραμονή του, το πλήρωμα θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τα αξιοθέατα της Κύπρου. Θα αναχωρήσει σε 6 μέρες με προορισμό την Αδριατική θάλασσα. Με το Croton, ο πρόεδρος Κλειρίδης είχε σήμερα την ευκαιρία να κάνει το πρώτο του υποβρύχιο περίπατο, όπως δήλωσε, σε βάθος 350 ποδών. Στο νέο λιμάνι της Λεμεσού, όπου αποβιβάστηκε γύρω στις 3 το απόγευμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το πολεμικό σκάφος επισκέπτεται την Κύπρο μετά από άδεια που του παραχώρησε η κυπριακή κυβέρνηση, ενώ σε ερώτηση κατά πόσον οι συχνές επισκέψεις αμερικανικών σκαφών στην Κύπρο υποδηλούν ότι το νησί μας είναι φιλικό έδαφος προς τα αμερικανικά συμφέροντα, απάντησε. Η Κύπρος είναι φιλικό έδαφος διονδήποτε πλοίων θέλει να κάνει φιλοφρονητική επίσκεψη. Ανεξαρτήτως εθνικότητος. Σε σχόλιο αναφορικά με τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του στο Βυθό, ο κύριος Κλειρίδης είπε χαριτολογώντας. Είναι πιο ήσυχα διότι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι.